Ωραία για Παναθηναϊκό, φίλε. Κοίταξε, τον Παναθηναϊκό πάμε δύο λόγια για το χθεσινό παιχνίδι που μπορεί πολλοί κόσμοι να μην το είδε. Ναι. Για τον Μπόχατς βασικά, επειδή ήταν το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, ο Μπόχατς έδειξε αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή, επιθετικά είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Πολύ. Καλή τεχνική. Σέντρα, επιχειρεί να σουτάρει, να σκοράρει. Έκανε ένα σουτ, την μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι. Αμυντικά έχει κάνει ένα λάθος το οποίο είναι σοβαρό. Για λίγο θα ήταν πέναλτι, αλλά ήταν φάουλ. Γενικά, σαν παίκτης, αυτά είναι τα στοιχεία του. Δηλαδή, είναι επιθετικογενής μπακ. Στο αμυντικό κομμάτι δεν είναι τόσο καλός. Πιστεύω ότι θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να μάθει το παιχνίδι των παικτών του. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει την Κυριακή. Καταρχάς, μπορεί ο Χουάνκα να είναι διαθέσιμος, θα το μάθουμε αύριο αυτό. Αλλά τέλος πάντων είναι ένας παίκτης μια χαρά για να αποτελέσει δίδυμο με τον Χουάνκα στην αριστερή πτέρυγα από τη στιγμή που ο Γκάνεα δεν μπορεί να. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και σίγουρα με τον Μπούχας πλαταίνει το γήπεδο, ενώ με τον Σάντσες στενεύει. Γιατί ο Σάντσες. Ο Σάντσες παίζει με ανάποδο πόδι. Αλλά ο Μπαγάσας είδε πάλι σε στημένη φάση. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό του Σάντσες με τις στημένες φάσεις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Και είναι ένας σοβαρός λόγος που. Κερδίζει θέση στην δεκάδα. Ναι, είναι ένας σοβαρός λόγος που ο προβοδής σκέφτεται να το βάζει όταν κάποιες φορές. Ναι. Που λέμε. Δεν λέω γιατί είναι για το παιχνίδι κοινό. Που ήταν με τον Όφη που έβγαλε τον Χουάνκαρ και βάλε τον Σάντσες. Ναι. Γιατί τότε δεν είχε άλλο. Εκεί είχε χτυπήσει ο Χουάνκαρ. Ο Χουάνκαρ χτύπησε εκεί. Ναι. Λέω γενικά, κάποια μα που έχει παίξει, είναι και αυτό στο μυαλό του. Ναι. Διότι από μια στιγμένη φάση μπορεί να πάρει μια νίκη. Ναι. Πήγε στη Λαμία, μπήκε και έβαλε το δεύτερο γκολ. Και ίσως θα μπορούσε να παίξει και λίγο παραπάνω ο Σάντσες. Mm. Για αυτό το λόγο που λέω. Ναι, ναι. Γιατί ένα μισή δύο παίχτε πριν την κεφαλιά, φίλε. Και ουσιαστικά δίνει στο σπόρο τον κόλπο. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Δηλαδή είναι τσαμπουκαλίδικη κεφαλιά. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην είναι πολύ ψηλό. Ναι, 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 ναι. Αλλά είναι πολύ δυνατό. Παίρνει τη θέση που πρέπει. Ναι, πάντα. Ναι. Βρίσκεται εκεί που πρέπει. Λοιπόν, τώρα ο Τσόκα επίσης έπαιξε για πρώτη φορά από την αρχή. Εντάξει, το παιδί αυτό έχει τα στοιχεία που περιμέναμε. Έχει πολλή ενέργεια, τρεξίματα. Ανασταλτικά καλό. Σαν στοιχείο που μου άρεσε χθε ήταν οι μακρινές πάσεις αλλαγή πλευράς του παιχνιδιού που έκανε. Οι διαγώνιες, που είναι ένα καλό στοιχείο αυτό, είναι κάτι που το θέλει και ο προπονητής. Πιστεύω ότι και ο Τσόκαη από εδώ και πέρα θα πάρει πολλά περισσότερο. Είναι μεγάλο προσόν για το Χαφ να έχει αυτή τη διαγωνία μας. Ναι, πολύ περισσότερο χρόνο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει και τιμωρίες ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, την Κυριακή δεν παίζει ο Τσέριν. Είναι δηλωμένος να χτίσει την ποινή του. Με τον Μπάουκ δεν παίζει ο Κουρμπέλης. Είναι δηλωμένος να χτίσει την ποινή του. Αλλά ο Τσόκαη και στα δύο αυτά παιχνίδια θα χρειαστεί. Είτε να παίξει από την αρχή, είτε από τον πάγκο. Δεν το βλέπω πολύ, είτε, από είτε να έρθει από τον πάγκο. Στο υπόλοιπο τώρα το παιχνίδι το χθεσινό. Μπερνάρ, ρε φίλε. Εντάξει, ο Μπερνάρ βάζει. Φίλε, Μπερνάρ, ρε φίλε. Επειδή τον έχω δει και τον ξέρω, δεν μου κάνει εντύπωση αυτά που βλέπω. Πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Εντάξει. Και ο Βαγιανίδης ήταν καλός που λέγει ο φίλος. Ο Μπερνάρ ήταν. Πλέον έχει βρει τα πατήματά του. Ξέρει το παιχνίδι των συμπαικτών του. Έχει αυτοπεποίθηση γιατί. Νιώθει καλά και όταν μπαίνει κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, χθες υπάρχουν τα κουνάκια που κάνει στο σπόρα, είναι. Άξι. Αλλά το είδαμε και με την ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν είναι το χθεσινό μάτς. Με την ΑΕΚ ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ναι. Και αν έμπαινε τον γκολ, πιστεύω θα ήταν καθοριστικό. Μπορεί να τελειώνει και 0-1 το μάτς. Θα λέγαμε ότι ήρθε και έκρινε το μάτς. Ναι. Και θα ήταν παιχνίδι που θα έκανε τη διαφορά. Θα ήταν αλλιώς διαφορά. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά έρχεται. Αυτό που δεν έχει ο Μπερνάρ μέχρι τώρα και πρέπει λίγο αυτό σε αυτό να βοηθήσει. Να ψάχνει γκολ. Ναι, τον γκολ. Όπως το έψαξε στην ΑΕΚ. Ναι. Αν το συνεχίσει και το κάνει αυτό, θα έρθει το γκολ. Αλλά στην οργάνωση του παιχνιδιού δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή μπορεί από το πουθενά να βγάλει μια πάση και να το βγάλει τον άλλο μόνο του. Ναι, ναι. Δεδομένο. Ο Βαγιανίδης ήταν πολύ καλό, αν και έπαιξε εξτρέμο, όχι μπακ που είναι η θέση του. Μένα μου αρέσει και εκεί. Καλό ήταν, ναι. Έχει δώσει ένα γκολ στο Βέρμπις που το χάσει. Και απ' έξω και από μέσα. Ναι, ναι, πολύ. Δηλαδή θέλω να σου πω και πήγαινε, πλαγιοκοπούσε και έκανε διαγωνία. Εμένα ο Βαγιανίδης, τι μ' αρέσει το Βαγιανίδη. Τι μ' αρέσει η σχέση και μετά άλλα. Καταρχά δεν καϊνάρι. Δηλαδή είναι γρήγορο, έχει πιτάχυνση. Να σου πω τι μ' αρέσει αυτό ακριβώ. Σε σχέση με τα άλλα μπακ που έχει ναι. Παναγενικό, μ' αρέσει η επιτάχυνση που έχει και η ατομική ενέργεια. Δηλαδή ότι ο αντίπαλο δεν ξέρει από πού θα του φύγει. Ναι. Γιατί φύγει μέσα και ότι είναι απρόβλεπτο. Και μπορεί για πλάκα να τον περάσει τον αντίπαλο. Και να δημιουργήσει υπεραριθμία στην επίθεση. Και στην πάσα που βγάζει το Βέρμπιτς, σηκώνει το βλέμμα ναι. Και τη στέλνει εκεί που τη ζητάει ο Σλοβένος. Ναι, ναι, ναι. Που και αυτό δεν είναι εύκολο πάνω στη... ναι. Στην προσπάθεια. Λοιπόν, εντάξει. Ο Σπόραρ σκόραρε.
Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το Σποράρ, έτσι. Δεν ξέρω τώρα, μου κάνει τρομερή εντύπωση εμένα ξαφνικά με μια κακή εμφάνιση. Ήταν πολύ κακός με την ΑΕΚ, έτσι. Με την ΑΕΚ ήταν πολύ κακός. Ναι, ήταν ανύπαρκτος. Και μπράβο. Και επειδή δύο-τρία παιχνίδια που δεν είχε σκοράρει, ένα μπέκτη να το λέμε λίγο ή να το λέμε δεν κάνει. Απλά εγώ να θυμίσω, επειδή τα στοιχεία, τα νούμερα τα λένε όλα, ότι στα 18 παιχνίδια, 19 παιχνίδια που έχει παίξει, έχει βάλει 8 γκολ και έχει 4 assist. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι νούμερα ενός σεντερφόρ ο οποίος πραγματικά είναι καλός. Σίγουρα πέρασε ένα τεφορμάσμα. Είχε και έναν τραυματισμό με μια ενόχληση στο προσαγωγό στα πρώτα παιχνίδια, γι' αυτό δεν ήταν τόσο καλός. Και είναι ευλογία για τον προπονητή, λέω εγώ, που έχει δύο πολύ καλούς επιθετικούς στη δράση του. Γιατί και ο Ιωαννίδης. Εχθές ήταν επίσης η ενέργεια που κάνει στον γκολ, που τη γυρνάει την μπάλα. Έχει γίνει γρήγορος αυτός. Δεν έχει, έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Βάγε. Μένα μοιάζει πάντως. Ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή, όπως μας είπε ο Νίκος για τον Μασούρα, ο Ιωαννίδης δεν τους βλέπει. Δηλαδή θεωρεί ότι τον αντίπαλο θα τον περάσει με κάποιο τρόπο και θα βρει και αιστεία. Πώς να σου το πω. Και είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Κάποια στιγμή το δοκίμασε χθες, το 4-4-2. Δηλαδή έκανε διάφορες δοκίμες χθες. Δοκίμασε 4-4-2 με Ιωαννίδη Σπόραρ. Με τον Ιωαννίδη πίσω από το Σπόραρ όμως. Με τον Ιωαννίδη, ναι, μπορεί να το κάνει αυτό ο Ιωαννίδης. Mm-hmm. Μπορεί να το κάνει και να ανοίξει τη δρόμη. Εγώ νομίζω ότι είναι μια ιδέα σωστή. Βέβαια ο προπονητής ξέρει πάντα καλύτερα, αλλά νομίζω ότι επειδή ο Παναθηναϊκός στον γκολ έχει πρόβλημα, το βλέπουμε στους πρώτους αγωνιστικούς του δεύτερου γύρου, ότι δεν κάνει, δημιουργεί κιόλας. Και επειδή ο Ιωαννίδης είναι ένας παίκτης που με πλάτη παίζει καλά και ανοίγει διαδρόμους, μπορεί αυτό να αποδώσει. Βεβαίως εκεί χάνει τον Μπερνάρ από τον άξονα. Mm. Που είναι μεγάλη ιστορία Μπερνάρ στον άξονα. Αλλά όσο και ο Βέρμπιτς παρουσιάζει την εικόνα που παρουσιάζει, μπορεί να το βάλει λίγο πιο αριστερά όπως τον βάζει και να συγκλίνει προς τα μέσα. Ναι, μετά. Θα βοηθούσε πάρα πολύ αυτό που λες. Ναι. Να παίξει αριστερά ο Μπερνάρ και να έρχεται να συγκλίνει. Ναι. Αν το ένα από τα δύο μπακ σου, το αριστερό μπακ, ο Χουάνκαρ και ο Πούχατς, έρθουν σε επαφή. Έρθει σε κατάσταση καλή. Γιατί ναι. Ούτε ο Χουάνκαρ είναι καλά. Ναι. Και ακόμα ο Πούχατς είναι λίγο βαρύς. Λίγο... Ναι. Αυτό θα τον βοηθήσει εκεί. Θα δούμε τι θα κάνει την Κυριακή πάντως. Ναι. Εγώ δεν το αποκλείω να το δούμε αυτό. Διότι την Κυριακή παραλαμβάνω δεν παίζει και ο Τσέριν. Άρα οι λύσεις είναι δύο. Ή θα παίξω Κουρμπέλης με το Ρούμπεν, θα παίξω σίγουρα. Μπροστά τους ο Μπερνάρ, ο Βέρμπιτς, ο Παλάσιος και ο Σπόραρ. Ή θα παίξει ο Κουρμπέλης, ο Ρούμπεν, ο Μπερνάρ, ο Παλάσιος και ο Φώτης, με τον Σπόραρ. Αυτές φαίνεται να είναι λύσεις. Δεν νομίζω θα πάρει απόφαση να βάλει τον Τζόκα ή δεκάδα στο μάτσο αυτό. Έτσι. Εχθές τι άλλο, εχθές... Κλάιν Χάισλερ. Ναι, όχι, για το μάτς. Για το μάτς, εντάξει, είναι καλό που ο Παναθηναϊκός το είδε πολύ σοβαρά το παιχνίδι. Δηλαδή, παρότι είχε κριθεί η πρόκριση, μπήκαν οι παίκτες μέσα για να δείξουν ένα πρόσωπο ότι επανερχόμαστε. Ναι, σοβαρά ήταν. Απλά πιστεύω ότι... Ήταν και ο Βόλος όμως λίγο... Γι' αυτό σου λέω. Πιστεύω ότι από την Κυριακή και για 20 μέρες ο Παναθηναϊκός κάθε τρεις μέρες θα παίζει παιχνίδια τα οποία θα είναι φωτιά. Τα τρία με το ένα με τα Γιάννα στα Γιάννα, που έχει να κερδίσει το 2016, να θυμίσω, έτσι, 7 χρόνια ολόκληρα. Τα τρία μάτς τα συγχωμένα με τον ΠΑΟΚ, μετά πάει στην Τρίπολη και στο τέλος του μήνα, λοιπόν, μετά την Τρίπολη, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα και για το κύπελο, αν έχει περάσει ο Παναθηναϊκός. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, είναι με το 1,5 πόδι στο τελικό, γιατί θα αντιμετωπίσει μία από τη Λαμία και από όλων Παραλιμνίου. Και θα μου πει κάποιος, η Λαμία σου έχει κάνει τις ζημίες, δεν την υπολογίζει. Η Λαμία φετινή δεν έχει σχέση με τους προηγούμενους. Και η Λαμία θα έχει καψούρα για το πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει τον ΠΑΟΚ, θα βρει τον τρόπο να παίξει με τη Λαμία, να πάρει την πρόκριση. Δηλαδή, εννοώ, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει την εκεί. Να πάει σε ένα δεύτερο συνεχόμενο τελικό. Άρα με τον ΠΑΟΚ παίζεται και το κύπελο, η δυνατότητα να πάει σε ένα δεύτερο συνεχόμενο τελικό. Και στο πρωτάθλημα με το πρωτάθλημα. Και στο πρωτάθλημα που χρειάζεται την νίκη για να μην μειωθεί η απόσταση από τους άλλους που ακολουθούν. Οπότε μετά το τέλος Γενάρη θα μπορούμε να πάρει περισσότερο. Ο Κλάιν Χάισλερ ήρθε χθες, περνάει ιατρικά, θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα. 3,5 χρόνια. Είπαμε χθες κάποια από τα στοιχεία του Βάιε, κάθεσα τον είδα. Εντάξει, ο κόσμος να θυμάται ότι το παιδί αυτό έχει σουτ. Αυτό που ο Παναθηναϊκός υποφέρει. Δηλαδή θα δει πολλά σουτ από τον Κλάιν Χάισλερ και θα δει από όλα τα σημεία του γηπέδου. Το αν θα πάνε αυτά γκολ ή όχι δεν το ξέρω. Ναι. Αλλά το έχει για πλάκα. Ναι. Και με το ένα πόδι και με το άλλο. Αυτό είναι το περίεργο. Λέει σου τάρει καλά και με και το αριστερό. Τελειώνει, ναι. Ναι. Και με το αριστερό τελειώνει. Ναι. Και βοηθάει πολύ επειδή είναι ταχυδυναμικός παίκτης στο pressing.
Δηλαδή στο να πρεσάρει αυτό που θέλει. Έτσι εξηγείται και η επιλογή του Γιωβάνου να πάρει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή η εισήγησή του να αποκτηθεί για να. Θα δούμε τώρα, αύριο θα κάνει προπόνηση και θα δούμε από εκεί πέρα πώς και τι και πώς. Η αλήθεια είναι ότι έχει χάσει ρητές προπονήσεις γιατί είχε μια γαστεντερίδα που τον άφησε εκτός και θα δούμε πότε θα είναι διαθέσιμο. Okay. Μια ιδέα, ένα φίλο. Ναι. Γιατί λέει να μην βάλει, ας πούμε, τον Μπούχατς μπακ και τον Χουάνκαρ αριστερό χαφ. Ναι, καλή ιδέα είναι αυτή. Ναι. Εφαρμόσιμη είναι. Ναι, καλή ιδέα είναι αυτή, αλλά. Εντάξει. Είσαι πιο αμυντικογενής, δηλαδή, παιδί μου. Δεν είσαι. Δηλαδή τώρα ο Χουάνκαρ τώρα έχει παίξει την καριέρα του εκεί. Mm. Από εκεί έχει ξεκινήσει. Από εκεί ξεκινήσει τη Ρεάλ. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Δεν το βλέπω, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Απ' την άλλη πλευρά λέμε το Βαγιάννη το έχει κάνει. Ναι. Έτσι. Για τα μεταγραφικά να πω. Πολύ χειρό μου ο Βαγιάννη πάντως αναπτύσσεται, μεγαλώνει. Εντάξει, φαίνεται. Κοίταξε, φέτος ο παίκτης που έχει σούπερ βελτίωση σε σχέση με πέρσι είναι ο Φώτης Ιωαννίδης. Mm-hmm. Βλέπεις όμως ότι και ο Βαγιαννίδης όσο παίζει δείχνει. Και αυτός πράγματα δείχνει στο προπονητή, καταλάβεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξελίσσονται παίκτες που έχεις στην ομάδα. Ανησυχητική η παρουσία του Βέρμπιτς, επειδή τον έχω δει και τον έχουμε δει και ο κόσμος που ξέρει και έχει δει το Βέρμπιτς στην Δυνάμο Κιέβου που έπαιζε, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ο ίδιος παίκτης. Καμία σχέση. Επειδή όμως έχει υπάρχει το παράδειγμα του Αϊτόρ, το είπες και πριν εσύ, και επειδή με τον Αϊτόρ την πρώτη χρονιά που τον είδαμε λέμε τι είναι αυτό, και επειδή είδαμε μετά τι συνέβη, περιμένω. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης έχει ξεχάσει να κάνει τα βασικά που έκανε. Γιατί και χθες για μένα δεν ήταν καλός. Δηλαδή δεν, με ξέρεις μια φάση που έκανε σωστή κίνηση και την πήρε. Δεν εμφανίζεται. Δεν εμφανίζεται. Ενώ ξέρει μπάλα. Ενώ είναι μες στην περιοχή να σου βάλει τον γκολ. Γιατί ακόμα και αυτός ο κακός Βέρμπιτς έχει δώσει τις δύο νίκες με το Λεβαδιακό και έχει δώσει την ασίστ στο Σπόραρ. Αλλά από αυτόν περιμένεις πολλά πράγματα τώρα. Δεν είναι δηλαδή καμία σχέση με τον παίκτη που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι εάν παρουσιάσει τον καλό του εαυτό, θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα στη συνέχεια. Σε σημείο που ο κόσμος δεν μπορεί να φανταστεί αυτή τη στιγμή με αυτό που βλέπει. Έτσι. Για τις μεταγραφές, να πούμε για το εξτρέμ ότι ο Παναθηναϊκός κινείται. Τώρα το πότε θα κλείσει, είχαμε πει για την εβδομάδα θα κλείσει μια μεταγραφή, ήρθε ο Ούγγρος. Τώρα με τον εξτρέμ δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα γίνει τόσο άμεσα. Γιατί γίνονται κουβέντες. Και όπως είπα, θεωρώ μια πιθανότητα να έρθει και να υπάρχει και άλλη μια ακόμα μεταγραφή. Είμαστε. Ωραία. Γενικά πιστεύω ότι το τέλος Γενάρη θα βρει τον Παναθηναϊκό όσον αφορά τις μεταγραφές που θα κάνει. Ενισχυμένο. Ενισχυμένο σημαντικά σε θέσεις που πονάει και πιστεύω ότι οι παίκτες που έρχονται θα δώσουν όθηση. Δηλαδή θα τη βοηθήσουν πολύ την ομάδα στη συνέχεια. Θα φανεί και στην πορεία αυτό και είναι κάτι που το χρειαζόταν. Μη γίνω κουραστικός, θα έχουμε πει, θα έπρεπε να γίνει πιο πριν. Αλλά έχουμε πει για τον Κούτσο ότι σε αυτά τα θέματα. Είναι δύσκολο. Κάθε μεταγραφική περίοδο. Ο ίδιο έχει πει ότι υπάρχει θέμα. Από τη στιγμή που οι παίκτες θα είναι καλοί και από τη στιγμή που θα δώσουν όθηση στην ομάδα, το Γενάρη θα το ξεχάσουμε εύκολα. Δηλαδή, εάν το Μάιο η ομάδα έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει πετύχει του βασικού. Και από τον Ιούνιο πάλι και θα έχουμε τα ίδια. Μπράβο. Κάτσε ακόμα. Δεν είμαστε σούπερ μάρκετ. Θα έχει ξεχάσει τι γίνει το Γενάρη και πόσο ταλαιπωρήθηκε για να πάρει κάποιου παίκτε. Εάν δεν έρθει αυτό. Θα το θυμηθείς. Πρέπει να το διορθώσουμε σιγά σιγά αυτό όμως. Ναι, συμφωνώ. Να το διορθώσουμε σιγά σιγά.